Το 2022 έκλεισε με 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη στο ηλεκτρικό ρεύμα και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη για τα δηληστήρια εν μέσω ενεργειακή κρίση στι πλάτε νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Από την άλλη, το 2023 βρήκε την Ελλάδα με 20 συνεχόμενε μέρε στην ακριβότερη χοντρεμπορική τιμή ρεύματο στην Ευρώπη, ενώ η τιμή του αερίου διεθνώ υποχωρεί. Οι ευθύνε κυβέρνηση είναι εγκληματικέ, ενώ οι παράλογε αυξήσει στο ρεύμα και στα καύσιμα Τροφοδοτούν διαρκώ νέε αυξήσει στα σούπερ μάρκετ και σε όλη την παραγωγική αλυσίδα. Μιλάμε πλέον για ληστρική εσχροκέρδια μισοτάκι, με συντονιστικό ρόλο από τα χρυσοπληρωμένα γαλάζια παιδιά τη ΔΕΗ. Γι' αυτό το λόγο και η κυβέρνηση κρύβει από τη Βουλή την τελική έκθεση υπολογισμού των υπερκερδών στο ρεύμα, που η ρυθμιστική αρχή ενέργεια τη έχει διαβάσει από τον Νοέμβριο. Για να κρύψει την κλοπή και τη λελασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ό,τι και να κάνει όμω η κυβέρνηση, οι πολίτε πλέον γνωρίζουν ότι πληρώνουν πολύ ακριβά την εσχροκέρδια μισοτάκι. Και πολύ σύντομα αυτό το πάρτι θα τελειώσει.